Ο Στέιτεν παρατηρεί πόσο πολύ προσεγγίζει αυτή η έκφραση το απόσπασμα στο έργο του «Το Λυκόφως των Ειδώλων», το οποίο περιγράφει τη διονυσιακή κατάσταση που διεγείρει το θυμικό, κινητοποιώντας ταυτοχρόνως τη δύναμη της έκφρασης, της απομίμησης, της μεταμόρφωσης, του μετασχηματισμού και όλων των μορφών μίμησης ή υποκριτικής. Το βασικό στοιχείο είναι η αδυναμία να μην αντιδράς, όπως συμβαίνει σε κάποιους ιστερικούς, οι οποίοι υπό οποιανδήποτε παρατήρηση υιοθετούν κάθε ρόλο, μεταμορφώνοντας διαρκώς τον εαυτό τους. Αν και δεν θα άρεσε στον Νίτσε ούτε να συγκρίνεται με τον Βάγνερ, ούτε να χαρακτηρίζεται ιστερικός, η σχέση ανάμεσα στα δύο κείμενα, υποστηρίζει ο Στέιτεν, ρίχνει φως στο πρόβλημα της πολυφωνίας στο έργο του. Θα μπορούσαμε εναλλακτικά να εξετάσουμε τις φωνές αυτές μέσα από την οπτική που προσφέρει η θεωρία του Jung. Σε ηλικία 19 ετών, όντας φοιτητής ιατρικής, ο Carl Jung συμμετείχε σε πνευματιστικές συγκεντρώσεις, στις οποίες το medium ήταν η 15χρονη ξαδέλφη του, Ελένε Πράισβερκ. Όταν έμπαινε στην κατάσταση της ύπνωσης, χλώμιαζε σταδιακά καθώς βυθιζόταν στην καρέκλα ή χαλάρωνε στο έδαφος όπου καθόταν, έπαιρνε βαθιές αναπνοές και συνομιλούσε με τους νεκρούς συγγενείς τους σε καθαρεβουσιάνικα γερμανικά αντί στη μητρική της γλώσσα, τη σουηδική. Ο ήχος της φωνής της άλλαζε και ακουγόταν πιο μεγάλη και πιο έμπειρη σε ηλικία, ενώ οι κινήσεις της γίνονταν πιο εκλεπτισμένες από τη συνήθως. Με αυτά τα επιχειρήματα κατάφερε να πείσει τον Jung ότι οι φωνές των δύο προπάπων τους μιλούσαν μέσω εκείνης. 6 χρόνια αργότερα, όταν ο Jung έγραφε την πτυχιακή του εργασία, ισχυρίστηκε ότι οι φωνές αντιπροσώπευαν θραύσματα της δικής της προσωπικότητας η οποία είχε διχαστεί. Βασιζόμενος στην αξίωση ότι τα συναισθήματα που δραστηριοποιούνταν ήταν καταπιεσμένα, εφάρμοσε τον όρο του Freud, ιστερική ταύτιση, στον όρο ιστερικό delirio, σύμφωνα με το οποίο οι φαντασιώσεις της Ελένε γίνονταν τυπικές παρεστήσεις. Οι παθολογικοί ψεύτες που παρασύρονται από τις φαντασιώσεις τους, ισχυρίζεται ο Jung, συμπεριφέρονται σαν παιδιά που χάνονται μέσα σε ένα παιχνίδι ή σαν ηθοποιοί που παραδίνονται εξ ολοκλήρου στον ρόλο τους. Jung, άπαντα, τόμος 1, σελίδα 67. Αυτή η εξήγηση δεν διαφέρει από την αναφορά του Νίτσε στους ιστερικούς θεατρινισμούς στο έργο του Βάγνερ και παρόλο που ο ίδιος ο Νίτσε κατάφερνε αρχικά να ελέγχει τις φωνές του, όταν στη συνέχεια τρελάθηκε, έχασε τον έλεγχο. Ο φόβος της τρέλας δεν ήταν ολότελα ανεξάρτητος από την ανησυχία ότι χωρίς την ύπαρξη του Θεού ο πολιτισμός θα αποσταθρωνόταν. Ο Ντοστογεύσκη έμοιαζε με τον Νίτσε στο ότι ήταν εκφύσεως βαθιά θρησκευόμενος και αντιμετώπιζε με ανησυχία τις συνέπειες του μηδενισμού. Αν ο Θεός είναι ζωντανός, τότε τα πάντα έχουν σημασία. Αν ο Θεός είναι νεκρός, τα πάντα είναι επιτρεπτά και τίποτα δεν είναι καταληπτό. Έχω αποφασίσει εδώ και καιρό να μην καταλαβαίνω, λέει ο Ιβάν Καραμαζόφ. Αν προσπαθήσω να καταλάβω κάτι, θα σφάλω σε βάρος του γεγονότος και είμαι αποφασισμένος να επιμείνω στο γεγονός. Το ίδιο ακριβώς έκανε και ο Νίτσε. Το δοκίμιο του Σίλερ περί της απλοϊκής, ναΐφ, και της στοχαστικής ποίησης, που χρονολογείται το 1795-96, εξυπνεί τους Έλληνες ποιητές που καταφέρνουν να είναι αβίαστα ενωμένοι με τη φύση. Ο Νίτσε εναντιώνεται σε αυτόν τον ρομαντισμό του τύπου που ακολούθησε ο Ρουσό, υποστηρίζοντας ότι η απλοϊκή, ναΐφ τέχνη εκπροσωπεί πάντα τον θρίαμβο της απολώνιας τάξης πάνω στη διονυσιακή αταξία. Η διονυσιακή τέχνη μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε με αυτοπεποίθηση τους φόβους της ύπαρξης, κατανοώντας το πάθος για τη ζωή που χαρακτηρίζει το πρωτόγονο και το δέος του μπροστά στην επικείμενη καταστροφή. Ο Νίτσε εξομοίωσε τον διονυσιασμό με την υπεραφθονία της δημιουργικής ενέργειας που υποθάλπτει τη θέληση για καταστροφή, αλλαγή και γίγνεσθε. Ή όπως το έθεσε μέσω της φωνής του Ζαρατούστρα, όποιος επιθυμεί να είναι δημιουργός στο καλό και στο κακό, αυτός θα πρέπει πρώτα να γίνει ένας καταστροφέας και να θρηματίσει τις αξίες.
Στο σημειωματάριο που έγραφε το 1885 ο Νίτσε, χαρακτήρισε τον Διονυσιασμό ως την κορύφωση της χαράς που ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει στην αποθεώσή της. Μπορεί να νιώσει ότι η φύση δικαιώνεται μέσα του. Αλλά οι σκλάβοι των σύγχρονων ιδεών, οι απόγονοι μιας κατακερματισμένης, πλουραλιστικής, νοσηρής, αλόκοτης εποχής, έχουν χάσει την ικανότητα απόλαυσης της ευτυχίας που κατήχαν οι Έλληνες. Δίχως αυτήν θα ήταν αδύνατη η συμμετοχή τους στις διονυσιακές γιορτές. Η ελληνική ψυχή άνθησε δίχως την ύπαρξη καμίας απολύτως ανάγκης για καταστάσεις παθολογικής έξαρσης ή τρέλας. Στο σημειωματάριο όπου κατέγραφε τις σκέψεις του, στην περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 1888, τον τελευταίο χρόνο της διανοητικής του υγείας, ο Νίτσε προσδιορίζει τον Διονυσιασμό ως το ένστικτο που οθεί προς την ενότητα, που υπερβαίνει την προσωπικότητα, την καθημερινότητα, την κοινωνία, την πραγματικότητα και φτάνει πέραν του χάσματος της μεταβατικότητας. Μια φλογισμένη και οδυνηρή υπερχείληση προς πιο σκοτεινές, πιο πλήρεις, πιο κεφάτες καταστάσεις. Μια εκστατική κατάσταση της ολότητας της ζωής, σαν κάτι που παραμένει διαρκές, όχι λιγότερο ισχυρό, όχι λιγότερο εκστατικό, μέσα από κάθε ταλάντευση. Η υπέρτατη πανθεϊστική συμμετοχή στη χαρά και στη λύπη, που ευλογεί και επιδοκιμάζει ακόμα και τα πιο φρικαλαία, τα πιο αμφισβητούμενα στοιχεία στη ζωή. Η αθάνατη θέληση για αναγέννηση, καρποφορία, επάνωδο. Η συνειδητοποίηση ότι η δημιουργία και η καταστροφή είναι καταστάσεις αναπόσπαστες. Η θέληση για δύναμη, παράγραφος 1050. Αν επιχειρήσουμε να ισχυριστούμε ότι ο Νίτσε καλλιέργησε τη διάσπαση του εγώ, είναι σαν να θεωρούμε ότι διακινδύνευε συνειδητά την καταστροφή, τον κατακερματισμό. Ο διαμελισμός του Διονύσου είναι μια υπόσχεση ζωής. Θα αναγεννιέται διαρκώς, θα επιστρέφει διαρκώς από την καταστροφή. Όπως εξήγησε ο Πλούταρχος στην περιγραφή που έκανε για αυτήν την εναλλακτική εκδοχή του μύθου της δημιουργίας, ο Θεός διαμελίστηκε, αλλά τα μέρη του διασκορπίστηκαν στο νερό, στους ανέμους, στη γη, στα αστέρια, στους πλανήτες, στα ζώα. Η συγκεκριμένη ιστορία χρησιμεύει ως βάση στην αλληγορία των εποχών, όπου συντελείται η χειμερινή αποσύνθεση και τον θάνατο διαδέχεται η αναγέννηση, αλλά ήταν επικίνδυνο για έναν άνθρωπο να μιμηθεί έναν Θεό. Ο Νίτσε διατύπωσε τις πρώιμες ιδέες του περί διαίρεσης του εγώ και περί εσωτερικής σύγκρουσης στον Ζαρατούστρα. «Και η ζωή η ίδια», μου είπε τούτο το μυστικό. «Κοίταξε», είπε, «εγώ είμαι αυτό που πρέπει πάντα να εκπορθεί τον εαυτό του». Αυτό είναι που ονομάζεται δημιουργικό ένστικτο ή παρόρμηση για την κατάκτηση κάτι πιο υψηλού, πιο απόμακρου ή πολύπλοκου. Αλλά όλα αυτά είναι το ίδιο. Είναι το ένα και μοναδικό μυστικό. Προτιμώ να βυθιστώ παρά να παραδοθώ και να απαρνηθώ αυτή τη γνώση και ειλικρινά, εκεί όπου υπάρχει μαρασμός και φιλοβόλημα, αφού γκράσω τη ζωή που θυσιάζεται για χάρη της δύναμης. Ώστε πρέπει να είμαι πάλι και γίγνεσθε και σκοπός και αντίσταση στον σκοπό. Όποιοι ανοιχνεύουν την πρόθεσή μου, αυτοί οι ίδιοι θα ανοιχνεύσουν τους ελικοειδείς δρόμους στους οποίους πρέπει να βαδίζουν. Ό,τι και αν δημιουργώ, σε όποιο βαθμό και αν το αγαπώ, πρέπει σύντομα να στραφώ εναντίον του και σύντομα πρέπει να αντιταχθώ στην αγάπη μου. Αυτό επιθυμεί η θέλησή μου. Έτσι κι εσύ, αναζήτηση της αλήθειας, δεν είσαι παρά ένα μονοπάτι και ένα χνάρι της θέλησής μου. Και ειλικρινά, η θέλησή μου για δύναμη βαδίζει πάνω στις φτέρνες της θέλησής σου για αλήθεια. Πίστεψέ με όταν σου λέγω ότι το καλό και το κακό είναι υπάρξεις φευγαλαίες, γιατί στο λέγω αληθινά, βρίσκονται σε έναν διαρκή αγώνα εκπόρθησης του εαυτού τους και μέσα από αυτόν μπορούν ξανά και ξανά να τον υπερνικούν. Όλοι εσείς οι λάτρες των λέξεων με τις αξίες και τα ρητά σας για το καλό και το κακό γίνεστε οι ισχυροί παραβιάζοντας τη δύναμη. Και αυτή είναι η απόκριφη αγάπη σας και η ακτινοβολία, το ρίγος και το ξεχύλισμα της ψυχής σας. Μια υπέρτατη όμως δύναμη αναρριχάται από τις αξίες σας και μια ανεπανάληπτη εκπόρθηση του εαυτού σας που σπάζει το αυγό και θρύπτει το τσόφλι.
και όποιος επιθυμεί να δημιουργήσει το καλό και στο κακό, αυτός θα πρέπει πρώτα να γίνει καταστροφέας και να θρηματίσει τις αξίες. Άρα λοιπόν, το υπέρτατο κακό ανήκει στο υπέρτατο καλό και αυτό είναι δημιουργικό. Ζαρατούστρα, μέρος δεύτερο. Για τη νίκη επί του εαυτού μας. Ο Νίτσε μπορεί να αγνοούσε τον βαθμό στον οποίο τα λόγια του Ζαρατούστρα απηχούσαν αυτά του βαγνερικού ήρωα Βοτάν, ο οποίος εξέφραζε τα συναισθήματά του λέγοντας: «Νιώθω διαρκώς αειδιασμένος από το γεγονός ότι δεν ανακαλύπτω τίποτα άλλο παρά μόνο τον εαυτό μου σε οτιδήποτε προκαλώ. Ό,τι αγαπώ πρέπει να το εγκαταλείψω, αυτούς που ερωτεύομαι τους δολοφονώ, προδίδω δολίως αυτούς που με εμπιστεύονται, καταστρέφω ό,τι έχω κτίσει, τη δουλειά μου την παρατώ. Επιθυμώ μονάχα ένα πράγμα, το τέλος». Βάγνερ, Βαλκυρίες, πράξη 2, σκηνή 2. Ο Ζαρατούστρα όμως είναι περισσότερο διονυσιακός παρά βαγνερικός και ολόκληρη η υποδομή διαμόρφωσης του έργου του μπορεί να οριστεί μέσα από τη σχέση που έχει αναπτύξει με τον Διόνυσο. Στο πρώτο του βιβλίο «Η γέννηση της τραγωδίας» από το «Πνεύμα της μουσικής» 1870-71 επιμένει ότι ανάμεσα στην πλαστικά μεθοδική Απολώνια τάση και στην ανεξέλεγκτα εκρηκτική διονυσιακή τάση δεν υπάρχει καμιά εχθρότητα. Πορεύονται μαζί χέρι με χέρι, διεγείροντας η μία την άλλη σε ολοένα και πιο πλούσιες γεννήσεις, που αποκορυφώνονται στη γέννηση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας που έχει περισσότερο Απολώνιο παρά διονυσιακό χαρακτήρα. Στο Πφόρτα, στο πιο επιφανές σχολείο κλασικής παιδείας της Γερμανίας, όπου τα αγόρια διδάσκονταν λατινικά 10 με 11 ώρες την εβδομάδα και άλλες 6 ώρες ελληνικά, μαθαίνοντας όχι μόνο να διαβάζουν αλλά και να μιλάνε τις δύο γλώσσες, ο Νίτσε ανέπτυξε ένα πάθος για τον κλασικό πολιτισμό και κυρίως για την αρχαία ελληνική τραγωδία που έμελε να ακολουθήσει σε όλη του τη ζωή. Ο πρώιμος ενθουσιασμός του με τον Βάγνερ τον οδήγησε στο να εκτιμήσει ως μια μεγαλοφυΐα που είχε την ικανότητα να συγχωνεύει τη μουσική με το δράμα. Ένα θαυμάσιο πολιτισμικό επίτευγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τη δρομολόγηση μιας νέας αναγέννησης για τη Γερμανία και την επανένωση της τέχνης με τη φιλοσοφία μετά το διάστημα των 200 χρόνων διαζυγίου τους που είχε μεσολαβήσει. Αν και συνάντησε δυσκολίες, ο 30ης πλέον Νίτσε, κατάφερε να απεγκλωβιστεί από την επιρροή του Βάγνερ και στο βιβλίο του «Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο», που το έγραψε το 1877, προσπαθεί να απομακρυνθεί από το ηρωικό και να κατευθυνθεί προς το καθημερινό. Εκεί δηλώνει ότι θέλει να παρατηρήσει την ανθρώπινη συμπεριφορά επιστημονικά και να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στις μικρές απαρατήρητες αλήθειες. Δεν είχε λάβει επίσημη φιλοσοφική εκπαίδευση και ήταν υπέρμαχος της άποψης ότι στη γερμανική παράδοση οι δογματικοί φιλόσοφοι, όχι μόνο οι ιδεαλιστές αλλά και οι υλιστές και ρεαλιστές, πραγματεύονταν προβλήματα άσχετα με την καθημερινή ζωή. Ακαδημαϊκά, μεταπήδησε από τους κλασικούς στη φιλολογία και ήταν μόνο 24 ετών όταν το 1869 διορίστηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας. Η κακή όμως υγεία του τον ανάγκασε να σταματήσει τη διδασκαλία το 1876. Αποδείχτηκε πιο αναλυτικός από όλους τους φιλολόγους, καθώς ανέπτυξε έναν ασυνήθιστου βαθμού σκεπτικισμό για τη γλώσσα και αν ο Ρολάν Μπάρτ έχει δίκιο όταν λέει ότι η εφεύρεση ενός παράδοξου λόγου είναι πιο επαναστατική από την ίδια την πρόκληση, τότε ο Νίτσε αποδείχτηκε επαναστατικός όταν το 1873 ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, υποφέροντας ακόμη από τους πόνους στα μάτια του που τον είχαν υποχρεώσει να δίνει διαλέξεις χωρίς να συμβουλεύεται σημειώσεις, υπαγόρευσε ένα δοκίμιο σχετικά με τη γλώσσα και την αντικειμενικότητα με τίτλο «Σχετικά με την αλήθεια και το ψέμα από μια υπερηθική λογική». Η γλώσσα, υποστήριξε, είναι σαν μια ομπρέλα. Την κρατάμε ψηλά για να προστατεύουμε τον εαυτό μας από την επίγνωση ότι το σύμπαν είναι στην καλύτερη περίπτωση αδιάφορο και στη χειρότερη εχθρικό απέναντί μας. Οι λέξεις δεν μπορούν ποτέ να είναι ειλικρινείς, γιατί ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικές σφαίρες, όπως το υποκείμενο και το αντικείμενο, δεν μπορούν να υπάρξουν συσχετισμοί που να είναι αιτιώδεις, ακριβείς ή εκφραστικοί, παρά μόνο μία καλέσθητη αλληλεπίδραση και εννοώ τη μετάδοση υπαινιγμών,
μια τρικλίζουσα μετάφραση σε μια ολοκληρωτικά ξένη γλώσσα, κάτι για το οποίο χρειαζόμαστε αναπόφευκτα μια ελεύθερα, εφάνταστη ικανότητα μεσολάβησης και ένα πεδίο μεσολάβησης. Τα έντομα και τα πουλιά αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο από ότι εμείς και δεν θα πρέπει να συγχαίρουμε τους εαυτούς μας που διαθέτουμε το προνόμιο καλύτερης όρασης και δεν υπάρχει κριτήριο σύγκρισης. Ένας φτωχός άνθρωπος μπορεί να υποκριθεί ότι είναι πλούσιος, αλλά τι σημαίνει ότι είναι κάποιος πλούσιος? Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στηρίζονται σε ισοτιμίες μεταξύ άνισων πραγμάτων και δεν μπορούν ποτέ να έχουν κάτι περισσότερο από μια αδύναμη σχέση με αυτό που εκφράζουν. Επειδή οι άνθρωποι θέλουν από ανάγκη ή βαρεμάρα να υπάρχουν κοινωνικά και ως μέρος του όχλου, έχουν ανάγκη από μια εκεχηρία για να προσπαθήσουν να ξεφορτωθούν το πιο ομό είδος πολέμου στο οποίο όλοι είναι εναντίον όλων. Αυτή η εκεχηρία απαιτεί κάτι που μοιάζει σαν το πρώτο βήμα προς την ικανοποίηση του ενηγματικού ενστίκτου προς την αλήθεια. Τώρα πλέον θα προσδιοριστεί κάτι που πρέπει από εδώ και πέρα να είναι η αλήθεια. Αυτό που επινοείται με άλλα λόγια είναι ένας προτυποποιημένος, θεμελιώδης και επιτακτικός προσδιορισμός των πραγμάτων και αυτή η γλωσσική νομοθέτηση ορίζει επίσης και τους πρώτους νόμους της αλήθειας, γιατί αυτό που αποκτάει τώρα υπόσταση είναι μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα. Ο ψεύτης χρησιμοποιεί βάσιμες περιγραφές, λέξεις, για να αποδώσει στο μη πραγματικό πραγματική φαινομενικότητα. Λέει για παράδειγμα, είμαι πλούσιος, όταν φτωχός θα ήταν η πιο ακριβής περιγραφή της κατάστασης. Κάνει κακή χρήση στερεότυπων, συμβάσεων με βολικές αλλαγές ή ακόμα αντιστρέφοντας τα ονόματα. Αν το κάνει αυτό με τρόπο που εξυπηρετεί το συμφέρον του, εις βάρος των άλλων ανθρώπων, η κοινωνία δεν θα τον εμπιστεύεται πλέον και θα επιθυμεί να τον εκδιώξει από τους κόλπους της. Οι άνθρωποι εναντιώνονται όχι στην παραπλάνηση, αλλά στο κακό που υφίστανται από την παραπλάνηση. Η επιθυμία τους για αλήθεια είναι το ίδιο περιορισμένη. Η επιθυμία τους είναι για τις ευχάριστες συνέπειες της αλήθειας που είναι αγώγιμες στην επιβίωση, αλλά μένουν αδιάφοροι στην αντίληψη της αλήθειας αυτής καθεαυτής και εχθρικοί σε αλήθειες που μπορεί να είναι επικίνδυνες ή καταστροφικές. Τι είναι λοιπόν η αλήθεια? Ένας κινητός στρατός μεταφορών, μετονυμιών, ανθρωπομορφισμών, με λίγα λόγια ένα συνοθήλευμα ανθρώπινων σχέσεων που ποιητικά και ρητορικά ανυψωμένο μετατοπίζεται και εξελίσσεται και που μετά από παρατηνόμενη κοινή χρήση παίρνει τη μορφή μιας σταθερής, ορθόδοξης και επιβεβλημένης αξίας. Οι αλήθειες είναι αυταπάτες των οποίων η ψευδέστηση παραβλέπεται. Σχετικά με την αλήθεια και το ψέμα, από μια υπερηθική αντίληψη, παράγραφος 1. Στις αρχές ήδη του φιλοσοφικού του έργου, ο Νίτσε είχε φτάσει σε ένα διέξοδο. Από τη μία, δίχως τη χρήση λέξεων, δεν υπήρχε εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας με τους αναγνώστες και από την άλλη, οι λέξεις ήταν για τον ίδιο αναξιόπιστες. Τον απασχολούσε ένα σημαντικό δίλημα. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να προχωρήσει? Ένα πλεονέκτημα που ενυπήρχε στην επιλογή του να μιλάει μέσω της φωνής ενός φανταστικού προσώπου ήταν το γεγονός ότι προκαλούσε στους αναγνώστες την απορία αν τελικά ο ίδιος πίστευε όσα έλεγε ο χαρακτήρας τον οποίο είχε επινοήσει. Το έργο του «Τάδε Έφη Ζαρατούστρα» είναι το πιο εντυπωσιακό και το πιο μακρόπνο στο εγχείρημά του να μιμηθεί άλλες φωνές και να γράψει σε ύφος που δεν του ερχόταν απολύτως φυσικά και αβίαστα. Παρόλο που χρησιμοποίησε τον τρελό σε ένα μόνο επεισόδιο, συνέχισε να μιλάει μέσω της φωνής του Ζαρατούστρα σε 4 διαδοχικά βιβλία που του πήραν περισσότερο από 2 χρόνια για να τα ολοκληρώσει. Τόσο η φωνή του αφηγητή, όσο και αυτή του Ζαρατούστρα, είχαν σκοπό να καταπνίξουν τους απόϊχους των ηθικολογικών φωνών που είχε εξουσιάσει την παιδική ηλικία του Νίτσε. Αλλά η συγγραφική του εργασία στο συγκεκριμένο βιβλίο επισπεύτηκε από την πρωτόγνωρη για αυτόν εμπειρία του έρωτα που βίωσε για πρώτη φορά στην ηλικία των 37 ετών. Χαρισματική, όμορφη, έξυπνη και με ισχυρή προσωπικότητα, η Λου Σαλομέ ήταν η 20χρονη κόρη ενός Ρώσου στρατηγού. Ο Νίτσε τη γνώρισε σε μια επίσκεψη που έκανε στις Ιταλικές λίμνες, όπου σύντομα
άρχισε να έχει φαντασιώσεις για αυτήν ως κόρη, μαθήτρια και πνευματική του νύφη. Εκεί πίστευε ότι θα ερχόταν η μέρα που ο Νίτσε θα αναδεικνυόταν ο προφήτης μιας νέας θρησκείας, αφού, όπως η ίδια εξομολογήθηκε, το κύριο θέμα των καθημερινών δεκάωρων συζητήσεών τους ήταν θρησκεία. Ο Νίτσε φαντασιωνόταν ότι σχημάτιζαν με εκείνη και με τον νεαρό συγγραφέα ενός βιβλίου με τίτλο «Ψυχολογικές παρατηρήσεις», τον Πολ Ρε, ο οποίος και τον είχε συστήσει σε εκείνη, ένα υψενικό τρίγωνο που, ωστόσο, δεν είχε ερωτικό χαρακτήρα. Αυτή όμως η επιθυμία του δεν ήταν εφικτή και η απογοήτευση είχε βαριά επίπτωση στην ευαίσθητη ιδιοσυγκρασία του Νίτσε. «Αν δεν καταφέρω να μάθω το κατάλληλο αλχημιστικό τέχνασμα για να μπορέσω να μετατρέψω αυτήν την ηθική μόλυνση σε χρυσάφι», έγραψε, «τότε είμαι χαμένος». Η πιο σκληρή δοκιμασία ήταν αυτή που ζούσε στο μυαλό του και του πήρε 10 μόνο φρενετιώδεις μέρες για να διαλύσει από την ηθική μόλυνση την ουσία του πρώτου βιβλίου του Ζαραθούστρα. Ταυτίστηκε εύκολα τόσο με τον χαρακτήρα αυτόν, όσο και με το στυλ που το απέδωσε. Η οργή του για εκδίκηση ήταν ακατάσχετη, αλλά το κύριο ένστικτο που χαρακτήριζε ήταν αυτό της ευθυμίας. «Δεν είναι ο θυμός θανατηφόρος, αλλά το γέλιο», λέει ο Ζαραθούστρα. «Ας φωνεύσουμε αυτή τη δύναμη βαρύτητας». Ο Ζωροάστρης, Ζαραθούστρα στα γερμανικά, ήταν ο ιδρυτής μια προ-ισλαμικής περσικής θρησκείας του 6ου αιώνα πρόκεινης χρονολόγησης. Δημιούργησε μια νέα έκδοση της παλιάς άριας λαϊκής θρησκείας, εμποτίζοντάς την με την ιδέα της αιώνιας τιμωρίας που στηρίζεται στην ισορροπία των καλών και κακών πράξεων στις οποίες επιδίδεται κάποιος στη γη. Για τον Νίτσε, αυτός ο ήρωας αντιπροσώπευε τις αξίες του καλού και του κακού, όπως αυτές εμφανίζονται στις παλιότερες ιστορίες της ανθρωπότητας. Ανέπτυξε τη δημιουργική φαντασία του σχετικά με τον προφήτη Ζαραθούστρα, παρουσιάζοντάς τον ως γιο του, αφού εγκατέλειψε τη φαντασίωση που είχε για την Λου σαν κόρη του. Η αρνητική του εμπειρία έπρεπε να μετουσιωθεί σε κάτι θετικό, ικανό να πυροδοτήσει τις σκέψεις και άλλων ανθρώπων. Έπρεπε να κοιτάξει βαθιά μέσα στην άβυσσο και να την κάνει να αντιχύσει με προκλητικό γέλιο, να ταυτίσει τη Λου και τον Ρε που είχαν φύγει μαζί με τη ζωή στη μεγάλη πόλη. Η εικόνα των μυγών που πλημμυρίζουν την αγορά χρησιμοποιείται ως μέσο για να χλεβάσει την κοινωνική ζωή. «Δραπέτευσε, φίλε μου, στη μοναξιά σου, όπου ο αέρας είναι καθαρός και δυνατός». Το υψόμετρο αντιπροσωπεύει την εναλλακτική απάντηση της ζωής στην πόλη, αποχώρηση, απομόνωση, διαλογισμός, ηρεμία, μοναξιά. Αυτός που σκαρφαλώνει στα πιο ψηλά βουνά μπορεί να χλεβάζει με όλες τις τραγωδίες και όλη την τραγική σοβαρότητα που εξελίσσεται χαμηλά. Ο Νίτσε πέρασε το στάδιο που άκουγε διάφορες φωνές να αντιδικούν μέσα στο κεφάλι του και ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να επαναφέρει τον εαυτό του σε σημείο ισορροπίας οφείλεται σε κάτι που μπορούμε να ονομάσουμε τέχνασμα του αυτιού. Ενώ επέλειπτε τον εαυτό του για την Λου Σαλομέ, τον Πολ Ρε, τη ζωή, τον έρωτα, τον Χριστό, τον Θεό και την ανθρωπότητα, άκουγε μία διδακτική φωνή να τον ανακαλεί στην τάξη και είχε την ικανότητα να γράφει αρκετά καλά ώστε να μεταφράζει τη φωνή αυτή σαν φωνή του Ζαραθούστρα. Δεν του πήρε πολύ καιρό για να αποκτήσει την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και να φτάσει στο σημείο να κηρύσει μέσω του στόματος του Ζαραθούστρα. «Από όλα όσα έχουν γραφτεί, αγαπώ αυτά που έχουν γραφτεί με αίμα. Γράψε με το αίμα σου και θα ανακαλύψεις ότι το αίμα είναι πνεύμα. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις το ξένο αίμα. Μισό τους τεμπέληδες αναγνώστες. Μάθε τον αναγνώστη σου και δεν θα κάνεις τίποτα περισσότερο γι' αυτόν. Ένας ακόμα αιώνας από αναγνώστες και το πνεύμα θα αναδίδει δυσοδεία. Αν πρέπει να μάθει ο καθένας να διαβάζει, τότε δεν είναι μόνο το γράψιμο που θα λαιλατηθεί, αλλά μακροπρόθεσμα θα σπηλωθεί και η σκέψη. Άλλοτε το πνεύμα ήταν Θεός, μετέπειτα έγινε άνθρωπος και τελικά κατέληξε όχλος».